Μετά την επίσκεψη στο Λιλόγκουε, την πρωτεύουσα του Μαλάουι, ο μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριος Θεόδωρος ο Δεύτερος, επισκέφθηκε την πρωτεύουσα μιας ακόμη αφρικανικής χώρας, τη Λουσάκα της Ζάμπιας, συνοδευόμενος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αξόμης κύριο Δανίλη, πραγματοποιώντας τη δεύτερη αεραποστολική του επίσκεψη στη χώρα. Τον Αλεξανδρινό προκαθήμενο υποδέχτηκε ο οικείος Πεμενάρχης Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ζάμπιας κύριος Ιωάννης. Η Ζάμπια βρίσκεται στα βόρεια της Νότιας Αφρικής. Ο πληθυσμός της ανέρχεται γύρω στα 18 εκατομμύρια. Πρώην Βρετανική απικία ως Βόρεια Ροδεσία έγινε ανεξάρτητη το 1964 και μετονομάστηκε σε Ζάμπια. Έλαβε την ονομασία της από τον ποταμό Ζαμβέζη που τη διαρρέει. Συνορεύει με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Τανζανία, την Μποτσουάνα, την Ναμίμπια και την Αγγόλα. Αμέσως μετά την άφηξή του στη Λουσάκα της Ζάμπιας, ο μακαριότατος επισκέφθηκε την εξοχοτάτη Υπουργό Εθνικής Καθοδήγησης και Θρησκευτικών Υποθέσεων, κυρία Godfriday Σουμαΐλη, η οποία καλωσόρισε τον Αλεξανδρινό προκαθήμενο εκ μέρους του εξοχοτάτου Προέδρου της Δημοκρατίας της Ζάμπια, Edgar Lungu. Amen. O heavenly King, comforter of truth, who are everywhere present and feeling all things, come and dwell in us and cleanse us from our stains and save our souls. Holy God, Holy Mighty, Holy Mother, have mercy on us. Thank you so much. His beatitude. Σας ευχαριστώ πολύ. Μακαριότατε Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριε Θεόδωρε Δεύτερε. Θεοδόρος του. Yes. His Eminence, the Archbishop. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Ζάμπιας, εξοχότατε πρέσβη της Αιγύπτου, αξιότιμοι καλεσμένοι που μας έχετε επισκεφτεί σήμερα. Πατέρες που είστε παρόντες, αξιότιμε κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Καθοδήγησης και Θρησκευτικών Υποθέσεων, κύριε Επικεφαλής της Αντιπολίτευσης, κύριε Δημοσιογράφη, the head of delegation, members of the press, εκ μέρους του εξοχοτάτου Προέδρου της Δημοκρατίας της Ζάμπιας, Edgar Lungu, και της κυβερνήσεως και του λαού της Ζάμπιας, σας καλωσορίζουμε στη χώρα μας. Το γεγονός ότι είναι η δεύτερη επίσκεψή σας εδώ δείχνει τη δέσμευσή σας, την αγάπη σας για το λαό της Ζάμπιας. Η κυβέρνηση και η αυτού εξοχώτης, ο πρόεδρος της Ζάμπια, είναι ευγνώμων για τον ερχομό σας και για τον συνεχή ευαγγελισμό σας στη χώρα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που δεν ξεχνάτε με τα έργα αγάπης σας το έθνος μας, βοηθώντας όσους το έχουν ανάγκη. Το εκτιμούμε πολύ ως λαός. We greatly appreciate as a people. I am aware that the Orthodox Church in Zambia. Γνωρίζω ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Ζάμπια, το Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας και Πάσης Αφρικής, έχει μακρά ιστορία. Εκτείνεται πάνω από 2.000 χρόνια. Στη Ζάμπια, η Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή δημιουργήθηκε επίσημα το έτος 2001. Κατά τη διάρκεια του μακαριστού Ρεπουμπλικανού Προέδρου Λέβι Μουαναγουάσα, ο Θεός να τον αναπαύσει. So this year marks 19 years of your existence in our country. We greatly appreciate.
Έκτοτε, η χριστιανική Ορθόδοξη κοινότητα στη Ζάμπια συγκεντρώνει ένα πλήθος πιστών από πολλές εθνότητες. Ορθοδόξους από τη Ζάμπια, Έλληνες, Κυπρίους, Ρώσους, Σέρβους, Ουκρανούς, Ρουμάνους, Γεωργιανούς και πολλούς άλλους. Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση αναγνωρίζει τις ακούραστες προσπάθειές σας για την αντιμετώπιση των διαφόρων κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών αυτής της χώρας. Γνωρίζω ότι έχετε επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στον τομέα της υγείας. Δημιουργήσατε το Ορθόδοξο Νοσοκομείο για να αντιμετωπίσετε τα πολλά προβλήματα της υγείας που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σήμερα. Στον τομέα της εκπαίδευσης γνωρίζω ότι υποστηρίζετε επίσης πολλοί τους ευάλωτους νέους στη Ζάμπια για να τους βοηθήσετε να παρακολουθήσουν ποιοτική εκπαίδευση. Μακαριότατε, η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Ζάμπια ξεκίνησε ως ομάδα ευαγγελισμού, αλλά έχει αναπτύξει και δομές που παρέχουν πνευματική, ηθική και σωματική υποστήριξη. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη, όπως πάντα, να συνεργαστεί μαζί σας και με όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξάρτητα από τη θρησκεία, προκειμένου να προωθήσει την ανάπτυξη για τους ανθρώπους της. Η Ζάμπια είναι χριστιανικό έθνος, αλλά δεν αρνείται και σε άλλους ανθρώπους να έχουν το δικαίωμα της δικής τους θρησκείας, σύμφωνα με το Δημοκρατικό Σύνταγμα και όλους τους άλλους νόμους. Η πατριωτική κυβέρνηση γνωρίζει τις ελευθερίες των ανθρώπων και εξασφαλίζει την υποστήριξη και την συνεχιζόμενη αυτή σχέση ανά πάσα στιγμή. Ας μου επιτρέψει η μακαριότητά σας να αναγνωρίσω ξανά τη μεγάλη προσφορά που κάνετε στο έθνος μας. Κηρύτετε το αληθινό Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί είναι ο Λόγος του Θεού που θα φέρει τη σωτηρία στους ανθρώπους. Είναι ο Λόγος του Θεού που φέρνει την ελευθερία και την ευημερία στους ανθρώπους μας. Σας ευχαριστώ και πάλι που επισκεφθήκατε το έθνος μας και ευχαριστούμε για όλες τις ευλογίες που φέρατε στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ. Εξοχοτάτη Υπουργέ μου, θέλω να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι στην αγαπημένη μου Ζάμπια. I'd like to express my gratitude for being in beautiful Zambia. Γυρίζω νοσταλγικά 1993. I'm returning back to Zambia since 1993. Ήμουν νέος επίσκοπος με ένα μαύρο γενάκι. I was a young bishop with still black beard. Ακολουθούσα έναν μεγάλο πατριάρχη της Αφρικής, τον Παρθένιο. I was following the patriarch of Alexandria and all Africa, Parthenius. Ήταν ο πνευματικός μου πατέρας. He was my spiritual father. Που με βοήθησε να αγαπήσω πολύ την Αφρική. And he helped me embrace and love Africa. Έχω έλθει άλλη μία φορά πάλι στην Λουσάκα και στη Ζάμπια. I visited Lusaka and Zambia once again. Και η καρδιά μου επεθύμησε μετά το Μαλάουι να ξαναέλθω. And since I was in Malawi, I felt the need to visit Zambia once again. Πάνω απ' όλα είμαι Αφρικανός. Above all, I'm an African. Ξεκίνησα αρχιπίσωπ του Καμερούν. I started as an archbishop of Cameroon. Με όλες τις γαλλόφωνες περιοχές. Amongst all of the Francophone speaking Africa. After Archbishop of Zimbabwe, Malawi, Mozambique,
Botswana, Angola. Άρα λοιπόν γνωρίζω πολύ καλά την Αφρική. Therefore I understand and I know Africa very well. Τρεις πατριάρχες πριν από μένα τους ακολουθούσα στην Αφρική. I've been following three patriarchs before me in Africa. Έρχομαι, Υπουργέ μου, από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. I'm visiting you from Alexandria of Egypt. Είναι η πόρτα της Αφρικής. It is the gateway to Africa. Ο μέγας βασιλιάς Μακεδόνας Αλέξανδρος είδε το μέρος και το αγάπησε πολύ. Great Alexander saw Egypt and fell in love with it. Και έχτισε την πιο ωραία Αλεξάνδρεια. And built the most beautiful city of Alexandria. Ήλθε μετά ο Απόστολος Μάρκος. Followed by Apostle Mark. Και έφερε το Ευαγγέλιο. Who brought the gospel. Και το Ευαγγέλιο μεταδόθηκε σε ολόκληρη την Αφρική. The gospel was reached the entire continent. Η παρουσία της Εκκλησίας μας είναι πριν από πολλά, πολλά, πολλά χρόνια. The presence of our Greek Orthodox Church has been there for many, many years. Είναι μια εκκλησία ειρήνης και αγάπης. It's a church of peace and love. Μια εκκλησία που προσπαθεί να δώσει αγάπη. It's a church that is trying to give love. Διότι η αγάπη σώζει τον κόσμο. Because love saves, will save the world. Η εκκλησία μας έχει σε ολόκληρη την Αφρική 2.000 νοσοκομεία. Our church has about 2,000 hospitals and health clinics. 3.000 σχολεία. 3,000 schools. Και στην Αλεξάνδρειά μας, την Αίγυπτο, έχουμε σχολείο που ετοιμάζουμε παιδιά της Αφρικής. And in Alexandria, in Egypt, we have an academy that prepares. Φίλος στο έργο μας, το μεγάλο, είναι ο πρόεδρος Ελφαταχ Σίσι. One of our biggest supporters in our mission and our endeavor is His Excellency the President of Egypt, Father Sisi. Είναι ο άνθρωπος που αγαπάει την ειρήνη. He's a person who loves peace. Αγαπάει το Θεό. He loves God. Το συναντώ πολλές φορές. I meet with him often. Και κουβεντιάζομαι, κυρία Υπουργέ, τι θα κάνουμε για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. And we discuss often about the steps we need to take for peace in the Middle East. Και του λέγω τα όνειρά μου για την Αφρική. And I share with him my dream and vision about Africa. Η πατρίδα μου είναι η Ελλάδα. My country of birth is Greece. Και ιδιαίτερα το νησί της Κρήτης. In particular the island of Crete. Από εκεί ήλθαν οι πρώτοι άνθρωποι εδώ στη Ζάμπια. The first Greeks who came to Zambia came from Crete. Ήταν οι Βλαχάκηδες. The Vlahakis family. Καταλαβαίνετε τι δεσμοί υπάρχουν. So you can appreciate the relationship and the bond. Χαίρομαι διότι σαν αρχιεπίσκοπος Ζιμπάμπουε ερχόμουν τακτικά στη Ζάμπια. I was very fortunate whilst I was an archbishop in Zimbabwe to visit Zambia often. Και την ξέρω πολύ καλά. And I know Zambia quite well. Χαίρομαι διότι έχω αντιπρόσωπό μου τον αρχιεπίσκοπο Ιωάννη. I'm very pleased that I have my representative, Archbishop Ioannis. Που αγαπάει τη Ζάμπια. Ο αρχιεπίσκοπος της Αιθιοπίας ο Δανίλη έχει υπηρετήσει ιερέα στη Ζάμπια. The archbishop in Ethiopia has served in Zambia in the past. Έχω τη δυνατότητα, Υπουργέ μου, να λαμβάνω μέρος στα διεθνή συνέδρια. I have the opportunity to participate in international conferences. Και πάντα λέω ότι η Αφρική είναι ήπειρος του μέλλοντος. And I always state that Africa is the continent of the future. Πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, δεν γνωρίζουν την Αφρική. A lot of people may not appreciate that. Και τους λέγω, ελάτε να γνωρίσετε και να βοηθήσετε. And I encourage them to come and visit, participate and assist. Μετά από τρεις ημέρες επιστρέφω στην Αίγυπτο. After 3 years I'll be returning back to Egypt. Και μετά ξαναφεύγω μεγάλα ταξίδια στην Αφρική. Followed by a number of other trips in the entire continent. Για να μεταφέρω ένα μήνυμα συναδέλφωσης στο λαόν. So I can relay a message of love and peace. Με εντυπωσίασε η Ζάμπια με την πρόοδο που έχει. I'm very impressed with Zambia's improvements and achievements. Για την ευγένεια των ανθρώπων και την καλοσύνη. The warmth and respect of the people of Zambia.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πρόεδρο. A big thank you to His Excellency the President. Είναι μεγάλο πράγμα σε ένα θρησκευτικό αρχηγό να συναντάει αμέσως την αγάπη της χώρας που επισκέπτεται. It's very important for a spiritual leader like myself to immediately be accorded the respect and love from the head of state. Από αύριο εγκαινιάζω μία σειρά από έργα που θα γίνουν. As of tomorrow I'll be a church, school, and a few other. Και θέλω όλα να τα βάλω κάτω από τη σκέπη τους, υπό την προστασία τους. And I would like to bequeath everything under your protection, under your ministry. Ό,τι γίνεται είναι για σας. Everything we do is for Zambia. Για τη Ζάμπια. Και θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ. And I would like to say thank you very much. Θέλω να παρακαλέσω ο Χριστός να είναι ανάμεσά μας. And I pray for Jesus to be present. Να είναι ανοιχτά τα χέρια του με ειρήνη και αγάπη. With his open arms of love and peace. Να χαρίζει ειρήνη στις καρδιές μας. To provide and treasure peace with us. Το ίδιο ζούμε στην Αίγυπτο τόσο αδελφομένοι, ξέρουν οι αρχιερείς, με τους ανθρώπους που είναι στην μουσουλμανική θρησκεία. This is how we live in Egypt, despite the fact. Και αισθανόμαστε τόσο αδελφομένοι. And we're very close to our Muslim brothers. Και υπάρχει τόση αγάπη μεταξύ μας. And there's a lot of love amongst us. Γιατί είναι η πορεία ειρηνική των ανθρώπων. Because it's important for Υπουργέ μου, είμαστε όλοι μια μικρή γειτονιά. We are essentially a very small neighborhood. Που μπορούμε να ζήσουμε όμορφα. And we can all live together in peace and harmony. Θέλω να δώσω, Πρόεδρε μου, την ευλογία μου σε αυτό το τόπο. I would like to give my blessings. Θέλω να χαρίσω αυτά τα βιβλία που είναι ιστορία της Ορθοδοξίας. And I would like to offer you a present, the books about the Orthodoxy. Για να μάθει την ιστορία μας. Ναι, όχι, όχι, και θα ήθελα τη μεγάλη μητέρα από την Παναγία, Μαρία μου. Είναι η μητέρα του κόσμου. Για να προστατεύει, Μιχάλη μου, τις Αφρικανές μητέρες. Η Αφρικάνα μητέρα κρατάει την Αφρική. Για τις μητέρες του κόσμου. Thank you, thank you, your grace, thank you, thank you. Your grace, Pope, we present you a gift. We would like you to open it. Ήμουν έτοιμος να το κάνω. Στην Αλεξάνδρεια θα το δεις στο γραφείο μου. And when you visit me in Alexandria, you'll see it in my office. Thank you, thank you. Θα βλέπω τη Ζάμπια. Yes, yes. Τις καταράκτες Ζάμπια. Victoria Falls. Victoria Falls. Yes, yes. Και θα χαρώ πολύ να την υποδεχτώ στην Πατριαρχείο μας. It'll be my pleasure to invite you to visit. Έχουμε, ξέρει ο πρέσβης, έχουμε μία βιβλιοθήκη με 50.000 χειρόγραφα. We have a library with 50,000 original scripts. Από τον 6ο αιώνα. Since the 6th century. Η μεγάλη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας έχει 6 εκατομμύρια βιβλία. The major library in Alexandria has 6 million books. Βιβλιοθέκα Αλεξανδρίνα. Και είναι κάτω ακριβώς από το Πατριαρχείο θα δούμε τις δεξαμενές των Πτολεμαίων. And beneath the Patriarchy we'll see the reservoirs of the Ptolemy. Η Αλεξάνδρεια είναι μια ιστορία. Alexandria is full of history. Είναι η πηγή της σοφίας του κόσμου.
is the source of wisdom. Από τον Μέγαν Αλέξανδρο. Since the days of the great Alexander. Mm. Thank you very much. Thank you. So you carry yes. Zambia in your heart. Yes. For yes, us. Right. Thank you. Thank you. Μετά το πέρας της συνάντησης με την Υπουργό Εθνικής Καθοδήγησης και Θρησκευτικών Υποθέσεων, ο Μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κ. Θεόδωρος Β' μετέβη με την συνοδεία του στην έδρα της Μητροπόλεως Ζάμπια, όπου εκεί τον ανέμεναν κλήρος, αρχές και λαός, δεκάδες μέλη του διπλωματικού δικαστικού σώματος, της ακαδημαϊκής κοινότητας, σύσσωμη ελληνική παροικία της Λουσάκα και το Κίτουε, καθώς και η κοινότητα των αγωνιστών της ελευθερίας. Εκεί τελέστηκε δοξολογία στο παρεκκλήσιο εντός του Μητροπολιτικού οίκου. Have mercy on us, O God, according to your great mercy. We pray to you, and have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. We pray for devout and holy Christians. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Father, we pray for our Father, our Pope, and our Patriarch Kyrios. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαιοί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογησόν Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Γέννησες ο Θεότο και κραμήνησε πάσιτι οικουμένη. Εξογκάρανε τη λέω ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών και λύσαν την κατάραν εδώ και την ευλογία και καταργήσας των θάνατων εδώ ρίσα το ημίν ζωή την αιώνιον. Πέτρος συνεκδημός και κοινωνός ιερός του λόγου διάκονος και υποθήτης ο φως εδείχθης Απόστολε ο θελτό του σωτήρος Ευαγγέλιο θείων μάρκε διακαρατής
ως ουράνιο μύστης, ο Ευαγγελιστάς εμ πόθο γεραίων. Δόξα σοι τον δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεός, ερμηκής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. We praise you, and we worship you, and glorify you. Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,
Open Patriarch of Alexandria and North Africa, welcome to Zambia. Μακαριώτη, the Papa and Patriarchy, Alexandria, the Pάσης Αυλικής, καλώς ήρθατε στο σπίτι σας. Ευχαριστώ. Μετά τη δοξολογία, έγινε υποδοχή του εξοχοτάτου πρώτου Προέδρου της Δημοκρατίας της Ζάμπιας, δόκτωρος Κένεθ Καούντα, στον ιστορικό χώρο της Μητροπολιτικής Κατοικίας, όπου έζησε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του. Στο χώρο αυτό πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση προς τιμή του. Η όλη εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον πατέρα της Αφρικανικής Δημοκρατίας και εμπνευστή όλων των αφρικανικών εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων, ως ένδειξη της αναγνώρισης του έργου του, αναφορικά με τη συμμετοχή του στον αγώνα κατά της αποικιοκρατίας στην Αφρική. Your beatitude, Μακαριότατε, εξοχότατε, κύριε David Kenneth Kaunda, πρώτε πρόεδρε της όμορφης χώρας μας, τη Ζάμπια. Your honorable cabinet ministers, αξιότιμοι υπουργοί και πρέσβεις, Δήμαρχε της πρωτεύουσας της Ζάμπια, της Λουσάκα. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στην έδρα της Ελληνοορθόδοξης Αρχιεπισκοπής της Ζάμπια και το δεύτερο σπίτι σας. Είναι μεγάλη χαρά και η τιμή να σας υποδεχόμαστε. Σας καλωσορίζουμε όλους στην εκδήλωση αυτή που πραγματοποιείται με την ευκαιρία της υποδοχής της αυτού μακαριότητος του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Κυρίου Θεοδόρου του Δευτέρου. Μακαριότατε, για άλλη μια φορά, σας καλωσορίζουμε. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ζάμπιας, κύριο Ιωάννη, να λάβει το λόγο. Μακαριότατε, εξοχότατε, κύριε Καούντα. Ο Ζάμπια, ο Father Beautiful Country, Mr. Καούντα. My brother, Archbishop. Αδελφέ μου, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Αξόμης, κύριε Δανιήλ, κύριοι πρέσβεις, υπουργοί, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές. Είμαστε σήμερα εδώ με ιδιαίτερη συγκίνηση και με διπλή χαρά. Αφενός διότι υποδεχόμαστε τον πατέρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αφρικανικής Ηπείρου, τον Μακαριότατο Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριο Θεόδωρο το Δεύτερο, και αφετέρου, επειδή τιμούμε τον πατέρα της Αφρικανικής Δημοκρατίας και πρώτο πρόεδρο της Ζάμπιας, Dr. Kenneth Kaunda. Και θέλω να μου επιτρέψετε να σταθώ σε αυτήν την πατρική ιδιότητα που ενώνει τους δύο άντρες και τους προσδίδει οικουμενική διάσταση. Ο Μακαριότατος δεν είναι απλώς πατέρας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ζάμπιας, αλλά μέσα στην πνευματική του αγκαλιά περικλεί όλους τους Ορθόδοξους πληθυσμούς της Αφρικανικής Ηπείρου. Αλλά το εξοχότατος Dr. Kaunda δεν υπήρξε απλώς πατέρας της δημοκρατίας της Ζάμπιας, αλλά με τον αγώνα του κατά του αποικιοκρατικού ζυγού και των φιλετικών διακρίσεων συνέβαλε καθοριστικά στην απελευθέρωση όλων των κρατών της Αφρικής.
και στην εδραίωση της δημοκρατίας σε όλα τα μήκη και πλάτη αυτής της όμορφης Αφρικανικής Ηπείρου. Φίλοι και φίλες, αδερφές και αδερφοί, η σημερινή συνάντηση του Μακαριωτάτου Πατριάρχη και του Εξοχοτάτου Δόκτωρ Καούντα δίνει μια ολοκληρωμένη διάσταση στο ιδανικό της ενότητας της έννοιας της ελευθερίας. Και έτσι είναι. Ο Πατριάρχης είναι σύμβολο της ελευθερίας, όπου αυτή νοείται κατά τρόπο πνευματικό, δηλαδή η ελευθερία του ανθρώπου από τα κατώτερα αίσθηκτά του. Αλλά και ο πρόεδρος Καούντα συμβολίζει την ελευθερία των εθνών και των λαών που αποφασίζουν για τη μοίρα τους και τη ζωή τους, δίχως εξαρτήσεις από τη θέληση των άλλων. Σήμερα η κοινή ιδέα του φίλου μου, του προξένου της Ελλάδος στη Ζάμπια, του Μισελ του Κρούπνικ και της Ελληνοορθόδοξης Αρχιεπισκοπής και όλων σας, του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας Υπάρχης Αφρικής, παίρνει σάρκα και οστά, χάρη στην ευγενική προσφορά, με πολύ αγάπη, του Ανδρέα και της Δανάη Σαρδάνη, που έδωσαν την πρωτομή που θα γίνει σε λίγο τα αποκαλυπτήρια. Με αυτά τα λόγια θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο σπίτι σας, μακαριότατε. Όσοι ευπαρέστηστε, μακαριότατε, πάτερ και δέσποτα. Καλώς ήρθατε. Μεγάλε πατέρα της δημοκρατίας, μεγάλε ηγέτη της Ζάμπιας, καλώς ήρθες στο δικό σου σπίτι. Καλώς ήρθες στο δικό σου σπίτι. Αυτό το σπίτι που αν έχει φωνή θα μιλήσει τα δάκρυα, τους αγώνες σου, τα όνειρά σου για τη Ζάμπια. Μέσα σε αυτό το σπίτι έκοψες τους δεσμούς τους σιδερένιους για να διδάξεις τους λαούς της γης την ελευθερία. Θα ήθελα δίπλα από την προσωπικότητά σας να χαιρετήσω τους μεγάλους ηγέτες, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο της Κύπρου, τον πρόεδρο Νάσερ της Αιγύπτου, τον Νέλσον Μαντέλα από την Νότια Αφρική. Αυτές οι μεγάλες προσωπικότητες θα συνοδεύουν την πορεία σας όταν έρθει η ώρα για να συναντήσετε τον αρχηγό της ελευθερίας, τον Ιησού Χριστό. These great people are the examples who have gone before us to show that freedom in the future, and we're going to meet the great freedom fighter of when we go to our heavenly kingdom. Πρόεδρε, είστε ένας άγγελος ελευθερίας των λαών και όλοι σήμερα υποκλεινόμεθα στην προσωπικότητά σας. Θα ήθελα να σας πω ότι στην πατρίδα μου την Ελλάδα βγήκε η μεγάλη λέξη δημοκρατία. I would like to say that from Greece we have got the great word democracy. Η πατρίδα μου η Αίγυπτος είναι η πόρτα της Αφρικής. My country, Egypt, is the door of Africa. Και η Αίγυπτος μας διδάσκει την ειρήνη σε όλους τους λαούς της Αφρικής. Egypt here teaches freedom to all the peoples of Africa. Θέλω να ξέρετε, πρόεδρε μου, ότι και εγώ είμαι ένας Αφρικανός Ιεραπόστολος. I'd like to tell you that I am an African apostle. Γιατί χρόνια ολόκληρα τώρα διακονώ την Αφρική. For years now I have served Africa. Θα ήθελα, πρόεδρε μου, να υψώσω τα χέρια μου στους ουρανούς της ελευθερίας και να ευχηθώ για την υγεία σας, για το φωτεινό παράδειγμά σας. I'd like to lift up my hands to God to thank you for wish you best for your health and your future. Τα έργα σας θα σας συνοδεύουν γιατί γράψατε την ιστορία της Ζάμπιας. Ανδρέα μου,
Σε ευχαριστώ γιατί προσφέρεις αυτή την προτομή για να δείχνεις στις γενναίες που θα έλθουν ότι ό,τι κάνουμε για τον εαυτό μας θα πεθάνει, ό,τι κάνουμε για τους άλλους θα μείνει αιώνιο. Πρόεδρε μου, έδειξες δρόμους μεγάλους για τη Ζάμπια. You have shown great pathways for the future of Zambia. Οι δρόμοι αυτοί είναι καθαροί. These way paths are clean. Δρόμος ελευθερίας. The paths of freedom. Δρόμος ειρήνης. Paths of peace. Δρόμος δικαιοσύνης. Paths of justice. Κλείνουμε το πρόσωπό μας, φιλάμε το χέρι σου και σε ευχαριστούμε. In closing, we kiss your hand and thank you. Η ανθρωπότητα θα σε ευγνωμονεί. Θα ήθελα, Πρόεδρε, να σας προσφέρω τον Μεγαλόσταυρο του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου. Ο Μάρκος ήρθε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου γιατί άκουσε το μήνυμα του Ιησού Χριστού, μήνυμα ελευθερίας στο λαό. Είναι ένα σύμβολο σεβασμού στο πρόσωπό σας. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, κύριε Κένεθ Καούντα, μακαριότατε Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριε Θεόδωρε, αποτελεί μεγάλη τιμή για τους αγωνιστές της ελευθερίας να έχουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στην εορταστική αυτή και τιμητική εκδήλωση, απευθύνοντάς σας δύο λόγια για τον αγωνιστή της ελευθερίας, για τον πρώτο αγωνιστή της ελευθερίας. Ο Δόκτωρ Καούντα είναι από τους αυθεντικούς αγωνιστές της ελευθερίας στην Αφρική που βρίσκονται ακόμη εν ζωή. Όταν θυμόμαστε τους αγωνιστές της ελευθερίας στην Αφρική, όπως τον Κίουε, τον Άσερ, τον Ιερέρε, τον Γιόμο Κενιάτα, βλέπουμε ότι είναι ο μόνος που βρίσκεται ανάμεσά μας και παρακαλούμε το Θεό να του χαρίσει περισσότερα χρόνια, να τον έχουμε ανάμεσά μας και έτσι να έχουμε ζωντανή την παρουσία των αγωνιστών της ελευθερίας. And so, on behalf of all the freedom fighters, your beatitude, the Pope and Patriarch of Alexandria. Μακαριότατε, είμαστε ευγνώμονες για την τιμή που επιφυλάξατε στον Δόκτωρ Καούντα και σε όλους μας στη Ζάμπια, ειδικότερα στη Νότια Αφρική. In Zambia, and more especially in Southern Africa, which Dr. Kaunda literally liberated. So without wasting much of your time, on behalf of all the freedom fighters, of which Dr. Kaunda is freedom fighter number one, I would like to. Για να μην χρονοτριβώ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ένα προς ένα που προσήλθατε στην τιμητική αυτή εκδήλωση. Τιμή μας να βλέπουμε τους υπουργούς, τους αξιωματούχους που βρίσκονται εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you.
famos in the prima humor. Diende 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 famos in the prima humor. Thank you.
Mm-hmm.